Υπεγράφησαν τα απαραίτητα έγγραφα για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο θέρμανση των δημόσιων κτηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολη. Ο εφοδιασμό αφορά και στου οικισμού τη πόλη, όπω αυτό τη Τραγιανούπολη. Η διανομή του πετρελαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλο τη εβδομάδα. Ήδη σήμερα έχω υπογράψει σχετικέ διατακτικέ για 30.000 περίπου λίτρα πετρελα... πετρελαίου, όπου από αύριο ή μεθαύριο, νομίζω, ο προμηθευτή θα γεμίσει τι δεξαμενέ όλων των του Δήμου Αλεξανδρούπολης και μέσα στο, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης αλλά και στα δημοτικά διαμερίσματα και της πρώην, ε, του πρώην Δήμου ε, Τραγιανούπολης και Φερών. Πιστεύω ότι σε λίγες μέρες επομένως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ακόμη όμως δεν έρθει, ήρθε ο βαρύς χειμώνας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται και δεν απαιτείται να ανάψουμε ε, καλοριφέρ. Αναφορικά με τι διαμαρτυρίε κάποιων πολιτών που λένε ότι κάποια κτίρια του Δήμου δεν έχουν θέρμανση μέχρι και σήμερα, ο κ. Παντελίδης απαντά ότι ο καιρό είναι ακόμη ζεστό και δεν είναι απαραίτητη καύση πετρελαίου εκτό των περιπτώσεων που αφορούν μικρά παιδιά. Αν εννοείται γυμναστήρια, πιστεύω αν θα ήταν λογικό να υπάρχει παράπονο από γυμναστήρια όπου γυμνάζονται μικρά παιδιά όπου πράγματι το ξέρουμε και το βλέπουμε, γι' αυτό επισπεύδουμε και τις διαδικασίες να να τροφοδοτήσουμε να γεμίσουμε τις δεξαμενές με πετρέλαιο. Δεν νομίζω όμως άλλοι αθλητικοί χώροι που γυμνάζονται μεγάλοι άνθρωποι αθλητές όπως του ποδοσφαίρου ή του βόλεϊ να χρειάζονται οπωσδήποτε την, τη θέρμαση, ιδιαίτερα αυτήν την εποχή.